Αισιόδοξα φαίνεται να ήταν τα πράγματα για τους παραγωγούς της λαϊκής αγοράς της Καβάλας. Μετά και το πέρας του 15 Αύγουστου, το μεγαλύτερο κύμα επέστρεψε στη βάση του. Αν και βρισκόμαστε στα τέλη του μήνα, όπου μισθοί και συντάξεις έχουν εξατμιστεί, πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν να γεμίσουν και πάλι τα ψυγεία τους για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, κάνοντας αγορές από τη λαϊκή αγορά της Καβάλας. Καλά είμαστε, υπαίθρια. Να παίρνουμε αέρα. Καλύτερος μήνας όλου του χρόνου ποιος είναι για εσάς? Όλοι καλοί είναι, όλοι έχουν τη χάρη τους. Σήμερα έχουμε κίνηση στη λαϊκή. Εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Η Καβάλα, δόξα τω Θεώ, κρατιέται σταθερά. Όχι αυξημένη δεν μπορούμε να πούμε, αλλά είναι σταθερή κατάσταση. Οι τιμές πώς αναμένεται να κινηθούν έτσι στα προϊόντα και τους υπόλοιπους μήνες? Θα υπάρξουν αλλαγές? Αλλαγές τι να υπάρξουν, παιδιά. Τώρα είναι full παραγωγή. Τώρα ο παραγωγός πουλάει τζάμπα σχεδόν. Άμα γυρίσετε και δείτε τους πάγκους, 50 λεπτά ντομάτα πουλάνε, 1 ευρώ φασολάκια, 50 λεπτά κολογιθάκια. Από ό,τι βλέπω εδώ, γύρω-τριγύρω τώρα, πώς τα βλέπω τα πράγματα. Τζάμπα είναι. Αυτό καιρό είναι παραγωγή. Εφόσον είναι παραγωγή, έχουν παραγωγή. Η παραγωγή, πάμε καλά. Εντάξει, οι τιμές είναι πολύ φτηνές, πολύ χαμηλές. Και καλά θα κάνει ο κόσμος, δηλαδή να προτιμάει τη λαϊκή αγορά, να έρχεται στους παραγωγούς να ψωνίζει. Γιατί η καλύτερη τιμή δεν θα μπορεί να δει. Δεν υπάρχει μέσα στην αγορά αυτή τη στιγμή. Καμία σύγκριση δεν φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με τη λαϊκή αγορά της Καβάλας. Ο πρόεδρος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς Καβάλας κάνει λόγο τόσο για την ποιότητά τους, όσο και για τις εξευτελιστικά χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους. Θα ήθελα έτσι μια τοποθέτησή σας και στην τεράστια διαφορά των τιμών που υπάρχει ανάμεσα στη λαϊκή αγορά αλλά και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Διότι βλέπουμε την ντομάτα και 1,85 το κιλό, ενώ εδώ στην λαϊκή την έχουν μόνο με 50 λεπτά, όπως αναφέρετε και εσείς. Πολλά θα δείτε. Πολλά θα δείτε ακόμα από τα σούπερ μάρκετ, παιδιά. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όλοι δουλεύουμε για τους ανθρώπους εδώ πέρα. Δεν κοιτάζουμε, ίσα-ίσα να επιβιώσουμε. Αφού τα πράγματα θα μείνουν, θα πεταχτούν, θα πάνε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται. Τα πράγματα καλά είναι να φεύγουν. Τώρα, εμείς δεν έχουμε ούτε μεγάλα ψυγεία σαν τα σούπερ μάρκετ να τα συντηρούμε, ούτε να τα φέρνουμε από εδώ και από εκεί. Τα πράγματα έρχονται από το χωράφι κατευθείαν εδώ, γι' αυτό είναι και φτηνά. Εμείς κοιτάζουμε τον κόσμο. Θέλουμε ο κόσμος να ψωνίζει φτηνά, να προτιμάει τη λαϊκή αγορά και να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό θέλουμε. Τώρα, τι να συγκρίνουμε τα σούπερ μάρκετ με τη λαϊκή αγορά? Δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι ένα πράγμα μέρα με τη νύχτα. Παραγωγός εδώ, στη λαϊκή αγορά. Πριν από λίγο τα λέγαμε με τον πρόεδρο. Κάναμε μία μικρή σύγκριση ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και στους πάγκους λαϊκής αγοράς. Στις διαφορές των τιμών. Τώρα εσείς εδώ έχετε κρεμμύδια. Πόσο κρεμμύδια, πάει το κιλό? Κρεμμύδια, πατάτες, 60 λεπτά. 60 λεπτά. Σε σχέση με το σούπερ μάρκετ, μεγάλη διαφορά, έτσι. Πιο φτηνά είναι στη λαϊκή πάντα. Πάντα. Μεγάλη διαφορά και σε ποιότητα και σε τιμές. Πάρτε πολλά κρεμμύδια, είναι φτηνά. Μόνο 70 λεπτά. Σούπερ μάρκετ πήγατε σήμερα? Όχι. Τα κρεμμύδια εκεί ξέρετε περίπου πόσο τα έχουν? Λίγο πιο ακριβότερα πρέπει να είναι. Λίγο πιο ακριβά. Έρχεστε κάθε Σάββατο στη λαϊκή? Σχεδόν. Βαζάκια θα πάρουμε, θα κάνουμε και σάλτσες και από όλα. Είναι πιο οικονομικά να φτιάχνετε μόνοι σας σάλτσα, έτσι? Βέβαια. Είναι δικά μας. Έρχεστε κάθε Σάββατο στη λαϊκή? Κάθε Σάββατο εδώ στη λαϊκή και ψωνίζουν. Πόσο? 1 ευρώ. Πάρε και το 1 ευρώ και δώσε μας πίσω. Εντάξει, δώστε 1 ευρώ. Πόσες ντομάτες πήρατε? 1 κιλό. 1 κιλό, μάλιστα. Στο σούπερ μάρκετ πόσο θα δίνατε? 1,5 το κιλό. Δεν μπορούν να μας ανταγωνιστούν αυτοί. Πώς μπορεί να ανταγωνιστεί τώρα ένα σούπερ μάρκετ μας? Το σούπερ μάρκετ είναι μια παγίδα. Τα σούπερ μάρκετ γενικά είναι μια παγίδα. Ένα πράγμα το έχουν φθηνό, χτυπάνε ένα πράγμα, τραβάνε τον κόσμο. Μετά από εκεί και πέρα πέφτει το τσεκούρι. Εδώ στη λαϊκή τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έρχεται το κόσμο, διαλέγει, βλέπει τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει. Υπάρχει επιλογή, έχει πολύ κόσμο εδώ μέσα. Δεν σ' άρεσε αυτό, πα σε άλλο πάγκο. Δεν σ' άρεσε ο άλλο πάγκο, πα σε άλλο πάγκο. Έχει επιλογή ο κόσμο, έχει να επιλέξει. Ο κόσμο έχει το δικό του παραγωγό, ξέρει. Όλοι έχουμε την πλατεία μα, ξέρει από πού θα ψωνίσει ο καθένα. Τα πράγματα είναι, υπάρχει πλήρη διαφάνεια με στη λαϊκή αγορά. Δεν υπάρχει κλέψιμο, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ πέρα. Αυτό είναι. Όχι, εμάς μας βοηθάει. Εμείς θέλουμε αυτή τη διαφορά. Γι' αυτό και άλλωστε είμαστε στη λαϊκή. Τα καταστήματα δεν μπορούν να πετύχουν ούτε ποιότητα ούτε τις τιμές τις δικές μας. Πόσα χρόνια είστε παραγωγός? Πάνω από 20. Πάνω από 20 χρόνια, αρκετά χρόνια. Προβλήματα που αντιμετωπίζετε σε αυτά τα 20 χρόνια πορείας ως παραγωγός? Ως παραγωγός τα προβλήματα είναι με τον καιρό βασικά. Τώρα
οι τιμές στα πετρέλαια, στα λιπάσματα, το κόστος παραγωγής μεγάλο. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Όλη η οικογένεια ασχολείται με τη γεωργία? Όλοι, ναι. Από τον παππού. Από τον παππού και πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Ναι, έτσι. Αυτό μάθατε, αυτό ακολουθείτε. Αυτό κάνουμε, ναι. Δωρίζω, χαρίζω για όλη την Ελλάδα. Διαλέγετε στο ευρώ όλα. Για τη φτώχεια, για το λαό, διαλέξτε. Με ένα ευρώ που κάμισα, φορτώστε τα. Μεγάλη προσφορά στο κατάστημα. Σας αγαπώ όλους, γεια σας. Είστε πολλά χρόνια στη λαϊκή αγορά? 28 χρόνια είμαι εγώ. 28 χρόνια έχετε συγκεκριμένη έτσι σταθερή πελατεία? Βεβαίως, ναι. Όλοι εδώ συνάδελφοι δουλεύουμε με τους πελάτες μας μετά από αυτά τα χρόνια. Έχετε σκεφτεί ποτέ ίσως να αφήσετε τον πάγκο της λαϊκής αγοράς και να πάτε σε κάποιο κατάστημα? Όχι, αυτό μάθαμε, αυτό εξακολουθούμε να κάνουμε. Ένα ευρώ μπανάνες, ένα, ένα, ένα.